κεφάλι του Γιάννη. Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αυτό το λαϊκιστικό κόμμα έχει και ζητά τα ρέστα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Σήμερα λοιπόν που έκανε την κολοτούμπα της Κομανέτση, σήμερα που ήρθε στη σοβαρότητα κατά άλλους, σήμερα που μπορούμε να συζητήσουμε εθνικά και να κάνουμε μια εθνική στρατηγική, να ζητήσει ένα συγγνώμη και να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε την εθνική στρατηγική της Ελλάδος και με συνεννόηση και σε εκλογικό επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα που πληρώνουμε σήμερα. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν μας λέτε αυτές τις εξυπνάδες που τις διαβάσατε, που είπατε. Επειδή είπες δηλαδή, είπατε για ανοησίες δικές μας, τις εξυπνάδες, πού τις λέτε. Με συγχωρείτε. Είπατε ένα σωρό ψέματα. Ωραία, ψέματα είπα. Ποιος μείωσε το μισθό, τον κατώτατο μισθό. Αφήστε, μην πάτε άλλο. Ποιος το μείωσε, ποιος το μείωσε, εσείς. Ποιος απέλησε την προσυπαλή. Σε αυτά που είπαμε κάνει κριτική. Εσείς. Λοιπόν, σε αυτά που είπατε, γιατί εσείς τον αυξήσατε, κύριε Σκουλέτη, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ το Γάντι το σηκώνω. Επί των ημερών σας, εκτινάχθηκε το χρέος, ναι ή όχι. Γιατί ψεύδεστε όταν ξέρετε ότι τα μέτρα αυτή τη στιγμή που προβλέπονται στη συμφωνία είναι 20 δισεκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχατε δεσμευτεί. Αυτά για την ώρα. Δεν πέφτετε. Αυτά για την ώρα. Και μετά να ακούσουμε και τις υπόλοιπες εξυπνάδες, να ακούσουμε και τις υπόλοιπες. Επειδή δεν έχετε το τσαγανό. Να πάω στον κύριο Πετράκο. Σας βάζω ένα. Εγώ σας είπα τρία πράγματα. Δεν ψηφίσατε το νόμο για τους πληστηριασμούς. Καραμαλή. Βάλτε το στοίχημα. Δεν ψηφίσατε το 15% της εστίασης. Μαζί ψηφίσατε. Δεν ψηφίσατε το ελάχιστο κυβερνημένο εισόδημα. Τον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ποιος αφορά το ελάχιστο εισόδημα, ξέρετε. Με όλους τους Έλληνες. Όλους τους Έλληνες. Μισό λεπτό. Μα είστε ψεύτες. 13 νομούς πληρωτικών. Είστε ψεύτες. Είστε ψεύτες και αδαείς. Είστε ψεύτες και αδαείς. Και όσοι ανόητος δεν θα μπορέσετε να παρετηθείτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί όσο λέω. Εάν τα ψηφίσατε. Παρετούμε από βουλευτής, εσείς ως ανόητος δεν θα παρετηθείτε. Πρέπει ψέματα. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, θα παρακαλέσω να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην κουβέντα. Θα ζητήσει ένα συγγνώμη. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Που παραμείνετε λίγο τον άμμο. Δεν μπορώ να χαρακτηρίζετε. Με αυτό το γίγαντα της σκέψης δεν μπορώ να παραστώ τον άμμο. Γιατί πρέπει να σκύβει τον κεφάλι. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ, δεν σας απευθύνθηκε κανένας κατά αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, η χειδαιότητα να σταματήσει. Η χειδαιότητα, η βαρβαρότητα της πολιτικής σας πάει και με την προσωπική σας χειδαιότητα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ να ηρεμήσετε, δεν σας απευθύνθηκε κανένας κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Κεφαλογιάννη. Είστε χειδαίος, άσχετος και αδαείς. Χειδαίος, άσχετος και αδαείς. Έχω τελειώσει το λόγο του σκούλου. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την κουβέντα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα σταματήσει, κύριε Κεφαλογιάννη. Θα σταματήσετε. Εγώ θα χορεύω, αλλά εσείς θα χορεύετε τον αναστενάρι. Όχι τις αγορές. Κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν σας απευθύνθηκε κανένας κατά αυτόν τον τρόπο. Ο ψεύτης. Κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν μπορώ να την ανεχθώ. Να πάτε στο καλό. Κύριε Κεφαλογιάννη, όχι. Όχι. Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ. Κύριε Σκουρλέτη, δεν φεύγετε. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Δεν είναι κανένα σε θέση εδώ μέσα να διώχνει κάποιον άλλον. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, ελπίζω, με ηρεμότερα πνεύματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο. Δυστυχώς η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε με τρόπο τον οποίο θα επιθυμούσαμε. Ο κύριος Κουρλέτης έχει αποχωρήσει από το πλατό, έχει αποχωρήσει από το στούντιο κατόπιν του διαλόγου ο οποίος προηγήθηκε, αν μπορεί να αποκαλέσει κανένας διάλογο με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η κουβέντα αυτή. Υπήρξε μια έντονη λογομαχία με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Η αντίδραση από την πλευρά του κύριου Κεφαλογιάννη θα είμαι ποιητική, θα τη χαρακτηρίσω υπερβολική. Ο κύριος Κεφαλογιάννης αρνήθηκε. Εγώ να το δεχτώ αρνήθηκε. Αυτό που λέτε, να το δεχτώ αυτό. Θα μπορούσατε που λέτε, να το έχετε δεχθεί, κύριε Κεφαλογιάννη, νωρίτερα, προτού φύγει από το στούντιο ο κύριος Κουρλέτης. Δεν ήρθαμε εδώ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές να ξεμαλιαστούμε. Κανένας δεν είχε κάποια πρόθεση τέτοια για έναν τέτοιου είδους πολιτικό λόγο.
Το πολιτικό ήθος το οποίο προβάλλεται προς τα έξω αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μάθει να αμήνονται, έχουν μάθει να επιτίθενται μόνο. Γι' αυτό ήταν και προσβλητικός και δυστυχώς και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω πολύ πρόθεση να μείνει εφόσον ο κύριος Κυριακογιάννης ανακαλούσε τους χαρακτηρισμούς στους οποίους είχε προβεί. Όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά προκλητικά, το επισημαίνω εγώ αυτό, την ώρα που ο κύριος Κουρλέτης είχε σηκωθεί για να φύγει, του έκανε και νόημα με το χέρι να φύγει από την αίθουσα αυτή. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Το ποιος καλείται εδώ και το πώς εξελίσσεται η κουβέντα είναι κάτι το οποίο το διαχειριζόμαστε εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εδώ στην ΕΡΤ, αυτοί που βρισκόμαστε μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η ομάδα υποστήριξης που βρίσκεται στο κοντρόλ και κανένας καλεσμένος από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, από όποιο χώρο και αν προέρχεται, δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο που παρενέβη απόψε ο κύριος Κεφαλογιάννης σε μια εκπομπή. Θα ρίξει ευθύνη σε μένα που έφυγε ο κύριος Κουρλέτζο, την πήγα να φύγει και του είπαμε έτσι θα ρίξουμε και τους τόνους. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κόσμος μας βλέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε ότι είμαστε παρόντες και άλλοι. Ο κόσμος μας βλέπει και υπάρχουν και άλλοι εδώ οι οποίοι αντέδρασαν εντόνως στον τρόπο με τον οποίο απευθυνθήκατε στον κύριο Σκουρλέτη. Δεν δημιουργώ τίποτα εγώ. Αν νιώθετε την ανάγκη να στηρίξετε το κόμμα που κυβερνά, δεν νιώθω καμία ανάγκη να στηρίξω κανέναν. Δεν νιώθω καμία ανάγκη να στηρίξω κανέναν. Το έχω αποδείξει. Τίποτα απόψη, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη. Μην ανοίξουμε άλλα προσωπικά, δεν κάνει τώρα. Τάνει το ένα για σήμερα. Κύριε Συνέβησαν και άλλα πράγματα όσο οι κάμερες δεν ήταν ανοιχτές. Δεν θα τα περιγράψουμε, θα τα παραβλέψουμε. Προσωπικά νιώθω σαν να παραδίδομαι, σαν να έχουμε ιτηθεί σε αυτό το οποίο βιώσαμε όλοι εδώ νωρίτερα, ενώ όσο οι κάμερες ήταν κλειστές, και όσο οι κάμερες ήταν ανοιχτές και είδε ο κόσμος αυτά που είδε. Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες στο διάλειμμα με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη? Αυτό που συνέβη στο διάλειμμα και για ευνόητους δημοσιογραφικούς λόγους δεν το αναφέρει ο παρουσιαστής, σύμφωνα και με δημοσιεύματα, είναι ότι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, βλέποντας έναν τεχνικό της ΕΡΤ να τον καταγράφει με το κινητό του για προσωπικούς λόγους προφανώς, του πήρε βία το κινητό του λέγοντας απειλητικά στον εικονολήπτη: «Δεν θα ξαναδεί το φως της τηλεόρασης». Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια από εκπρόσωπο της Δημοκρατίας ή μάλλον της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Σωματείου των Εικονοληπτών. Λυπάμαι για την εξέλιξη αυτή, πραγματικά λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τα όσα έλαβαν χώρα νωρίτερα. Αφού δεν ζητά συγγνώμη ο κύριος Κεφαλογιάννης, τουλάχιστον εγώ νιώθω υποχρέωση να ζητήσω. Έχουν περάσει πολλοί εκπρόσωποι από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κεφαλογιάννη, από εδώ. Έχουν περάσει πολλοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν εντάσεις, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Εγώ είμαι, εγώ προκλήθηκα. Να πάμε στο παρακάτω. Δεν προκάλεσα. Και να πάμε, και να πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Άμα μαρκάρουμε ζωτικό χώρο σε τα σκυλιά. Λοιπόν. Να μας το πείτε, για να το ξέρουμε. Γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να μαρκάρει ζωτικό χώρο σε τα σκυλιά. Εγώ δεν είμαι αποφασισμένη εδώ μέσα να γαβγίσω. Και το λιγότερο που θα απαιτούσα από τον κύριο Κεφαλογιάννη είναι για λόγους προσωπικής επρέπειας να αποχωρήσει ως αυτός. Τουλάχιστον να μείνουμε οι υπόλοιποι, όχι, που δεν αποφάσισε κανένα μα να μαρκάρει τη μούρη του άλλου. Εγώ δεν ζήτησα τον κύριο Σκουλέμπη να φύγει, ο μόνο που αποχώρησε δεν του ζήτησα να φύγει. Κύριε Κεφαλογιάννη, σα παρακαλώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, σα παρακαλώ. Α, έρθει να συνεχίσει. Εδώ, επειδή ο κύριο Κεφαλογιάννη δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν κανένα να ανεχθεί συμπεριφορές οι οποίες ουσιαστικά επίοικος, να το πω έτσι, επίοικος, θυμίζουν τραμπουκισμούς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πρέπει να κατηγορήσετε κάτι. Λοιπόν, επίοικος, όλα αυτά που γίνανε εκτός κάμερες, ναι, αυτό ήταν. Εκτός κάμερες για τεχνικό της τηλεόρασης. Αφήστε τώρα αυτά. Όλα αυτά που γίνανε εκτός κάμερες, ναι, αυτό ήταν. Εκτός κάμερες για τεχνικό της τηλεόρασης. Αφήστε τώρα αυτά. Για τεχνικό της τηλεόρασης. Αφήστε τώρα αυτά. Όχι να τα αφήσω. Δεν αφήνω τίποτα. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πολιτική με ένα τυχαίο συμβάν. Σας παρακαλώ πολύ, δεν σας διέκοψα την ώρα που κάνατε, που είχατε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και οι δυο σας. Και κυρίως εσείς πρώτα απ' όλα. Κύριε Πετράκο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, κύριε Χαρίτο. Δεν προκάλεσαν. Κύριε Χαρίτο,